ιστορία 122 χρόνων συνεχίζει να καταδεικνύει την πορεία στα διερχόμενα πλοία, όπως την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Ο Φάρος της Κόνχης είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που διατηρεί αναλύωτη την πολιτιστική κληρονομιά και την ναυτική ιστορία μας. Ο Φάρος της Κόνχης είναι φάρος πορείας. Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Αλαμίνας και οδηγεί προς το Κορινθιακό κόλπο. Το ύψος του πύργου ανέρχεται στα 11 μέτρα και το χαρακτηριστικό του λευκό φως εκπέμπει στα 9 ναυτικά μίλια κάθε 4 δευτερόλεπτα. Οι δύο φαροφύλακες έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου την επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων του φάρου. Τα καθήκοντά μου στο φάρο της Κόχης είναι συντήρηση των χτιριακών εγκαταστάσεων, των φωτοβολταϊκών συστημάτων, του περιβάλλοντα χώρου. Ο Βασίλης παραμένει για 15 ημέρες στο φάρο κάθε μήνα, ενώ τις υπόλοιπες 15 τον αντικαθιστά ο Μιχάλης. Η ζωή στο φάρο είναι μοναχική. Οι δυσκολίες είναι μοναξιά. Ξυπνάς μόνος σου, κοιμάσαι μόνος σου, αλλά εντάξει, σε ευχαριστεί το τοπίο, έτσι, το φως του φάρου. Εγώ προσωπικά είμαι στη δουλειά αυτή 25 χρόνια, έχω γυρίσει αρκετούς φάρους και μπορώ να πω ότι δεν το έχω μετανιώσει ποτέ όλο αυτό το κομμάτι. Το αγαπώ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι φάροι σε όλη την Ελλάδα σταμάτησαν να λειτουργούν. Επανελειτουργήσε το 1952 με πετρέλαιο και στη συνέχεια το 1955 λειτουργήσε με ασιτιλίνη. Σήμερα ο φάρος λειτουργεί με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ. Το έργο της αποκατάστασής του εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020 του ΕΣΠΑ και ήταν αποτέλεσμα τριών φορέων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Περιφέρειας Αττικής. Έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύπτεται πλήρως από ηλιακή ενέργεια. Έχει διαθέτει μία μικρή εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων και μία παλιά δεξαμενή που χρησιμοποιούσαν φαροφύλακες επανενεργοποιήθηκε και δύναται να συλλέγει όμβρια ύδατα. Το 2002 χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αφού αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό δείγμα προσφοράς στην ανάπτυξη και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας της περιοχής. Ο φάρος της Κόκκης Αλαμίνας είναι ένα κόσμο με ένα στολίδι για την υπηρεσία μας, για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, αλλά και για την τοπική κοινωνία της νήσου Αλαμίνας.